γιατί πριν από λίγο υπεγράφει μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, του Αντιπλοιάρχου του κυρίου Γιώργου Μαντζούρη και βεβαίως και εσείς και της NASA, του Αμερικανικού Διαστημικού Οργανισμού. Τι είναι αυτό? Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, αλλά τι είναι αυτό? Να σας πω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αν και κουρασμένοι λόγω του μεγάλου ταξιδιού. Αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πατήσει στη σελήνη με δικό της όχημα. Με όχημα που θα κατασκευαστεί από Έλληνες επιστήμονες και θα αναπτύξει έρευνα με βάση τις ιδέες και τις προτεραιότητες των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων. Χτίζεται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα της NASA, το οποίο βλέπουμε και εικόνες. Βλέπουμε και εικόνες ταυτοχρόνως τώρα που μιλούμε. Βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, και εικόνες από ανάλογα εγχειρήματα. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα γίνεται, για να σας δώσω να καταλάβετε, να το καταλάβει και ο κόσμος, μέλος του γκρουπ των ελάχιστων χωρών που έχουν κατεβάσει δικό τους όχημα στη σελήνη. Το όχημα που θα κατασκευαστεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια, που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, θα παραμείνει ως μέρος αυτής της αποστολής για κάποιες μέρες στη σελήνη, όπου εκεί θα μαζέψει δεδομένα τα οποία θα είναι και περιουσία του ελληνικού κράτους, των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, και νομίζω ότι δείξαμε ότι μπορούμε, όταν υπάρχει συντονισμός δυνάμεων, να πρωτοπορήσουμε. Θέλω μέσα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που κάνανε σιωπηλά, ταπεινά, αλλά πολύ αποφασιστικά όλους αυτούς τους μήνες δουλειά και προετοιμασία για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, τον Γιώργο τον Μαντζούρη και τον Χριστόδουλο τον Πρωτοπαπά από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, και να ευχαριστήσω επίσης και τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, το Αριστοτέλειο, το Γεωπονικό, το Δημοκρίτιο, το Καποδιστριακό, το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο, το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αστεροσκοπείο μας, το Δημόκρητο και οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι όλοι αυτοί οι οργανισμοί κατέθεσαν ερευνητικές προτάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ θετική εντύπωση στην κοινότητα την διαστημική, την ποιες χώρες, έτσι ενημερωτικά, κύριε Υπουργέ, ποιες άλλες, ποιο είναι αυτό το κλειστό κλαμπ των χωρών, και επίσης πρακτικά, πέρα από το γεγονός ότι προάγει την έρευνα, ενισχύει την έρευνα των ελληνικών πανεπιστημίων, και αυτό ενδεχομένως αύριο μεθαύριο εικάζω, το λέω έτσι τώρα, ότι μπορεί να βοηθήσει στο να κρατάμε κάποιους επιστήμονες στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Έχει και κάποια άλλα πρακτικά αποτελέσματα? Καταρχήν, εγώ δεν είμαι σε θέση να σας αναφέρω τις άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε συζητήσεις αντίστοιχες με τις δικές μας, για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία τους. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι χώρες οι οποίες έχουν ήδη κάνει κάποια βήματα στον κλάδο αυτό και με τη συνεργασία τους με την NASA κάνουν ένα περαιτέρω βήμα. Η ανθρωπότητα συνολικά έχει πάρα πολύ καιρό να πατήσει στη σελήνη. Δηλαδή θα γίνουμε ως χώρα μέλος ενός συνασπισμού χωρών, οι οποίες είναι λίγες, οι οποίες έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το τεράστιο βήμα που έχει κάνει η ανθρωπότητα. Πότε περίπου θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, οι προγραμματισμένες εκτοξεύσεις είναι για το 2021 και το 2022. Η χώρα μας λοιπόν έχει το χρόνο οργανωμένα να ιεραρχήσει και να προτεραιοποιήσει τα πεδία της έρευνας στα οποία πάνω θα δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Αλλά είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Οι εφαρμογές πάνω στις οποίες μπορεί να αφορά αυτή η πρωτοβουλία και αυτό το μεγάλο βήμα είναι πάρα πολλές, και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα και για την Ελλάδα και για τις άλλες συμμετέχουσες χώρες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μεγαλώσει πολύ και θα σηματοδοτήσει τα πράγματα σε σχέση με την έρευνα στη σελήνη τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό, φαίνεται και ακούγεται
εντυπωσιακό αναμφίβολα. Έλληνες επιστήμονες, κύριε Κοτρότσο, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Έλληνες επιστήμονες, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε αν βλέπατε κι εσείς, και θέλω να το πω απευθυνόμενος και στον κόσμο που μας παρακολουθεί και στους εκλεκτούς σας καλεσμένους, εάν βλέπατε κι εσείς τα βιογραφικά τα οποία κατατέθηκαν για να στελεχώσουν τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό, σας μιλώ με το χέρι στην καρδιά, χρειάζεστε φορτηγό για να τα μεταφέρετε αυτά τα βιογραφικά. Κόσμος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος, ο οποίος μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της Ιφιλίου για να δουλέψει και να διαπρέψει, θα έρθει και θα στελεχώσει τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό. Λοιπόν, ακούω δε πολύ πολύ έτσι ελκυστικά την ιδέα του ελληνικού οχήματος στη Σελήνη. Θα αστειευτώ τώρα λέγοντας ότι ίσως είναι η ευκαιρία να στείλουμε για κάποιους εκεί. Α, όχι, δεν έχουμε για επανδρομένη αποστολή. Όχι, όχι, λέω να τους στείλουμε γιατί, για άλλους λόγους. Λοιπόν. Επανδρομένη αποστολή δεν έχουμε τις δυνατότητες. Κύριε Κοτρότσο, πρέπει να απευθυνθούμε σε άλλες υπηρεσίες. Ο ΕΛΔΟ ακόμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για, την, και εγώ σας ευχαριστώ. Και για εγώ τα σας καλά νέα, γιατί θα γυρίσετε και από αύριο μεθαύριο θα επιστρέψετε στα κακά νέα εδώ. Γιατί η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή και την εξέλιξη στο σκάνδαλο Νοβάρτης πριν από λίγες ώρες χτυπάει κόκκινο κυριολεκτικά. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή τη συζήτηση. Θα προετοιμαστείτε και θα επιστρέψετε. Πάντως, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.